Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο από το Game Over GR. Είναι Παρασκευή 11 Ιουνίου και είναι 12 και 5 τώρα που γυρίζουμε το βίντεο. Το πάμε σε ρί σήμερα. Όλες αυτές τις μέρες έτσι. Έτσι θα πάνε αυτές οι μέρες. Θα καταρρεύσουμε μέχρι την επόμενη Τρίτη που τελειώνει η Nintendo. Λοιπόν, Νικόλας Μαρκόγλου και Οδυσσέας Γιαννιώτης και Γιώργος Καλήφας στα μικρόφωνα και τις κάμερες αυτή την εβδομάδα. Για χαρά. Και είμαστε πολύ ζεστοί κιόλας, γιατί σερί έχουμε πάει 2 ώρες stream Ratchet & Clank, 2 ώρες live stream πάλι το Summer Game Fest. Σταματήσαμε, φάγαμε 2 παξιμάδια και γυρίσαμε για το VidCast. Λοιπόν, θα δούμε λίγο τα reviews της εβδομάδας με τα παιδιά. Θα δούμε τις νέες κυκλοφορίες που είναι πολλές και θα κλείσουμε με έναν σύντομο σχολιασμό ειδησιογραφίας που ουσιαστικά προκύπτει από το Summer Game Fest, αυτή την εκδήλωση, το stream που έγινε το βράδυ της Πέμπτης, και είχε πολλά, αλλά τα παιδιά εδώ ένα μάλλον τα ενδιαφέρει, μάλλον το παιδί κυρίως, τον Νικόλα. Ο Νικόλας θα βρει και 2-3 ακόμα. Καλά, αυτό είναι για το ξεκάρφωμα. Για το ξεκάρφωμα, ναι. Έτσι, ναι. Λοιπόν, πολύ πολύ γρήγορα, 2 reviews αυτή την εβδομάδα. Ratchet & Clank Rift Apart. Δεν θα πούμε περισσότερα για το Ratchet & Clank Rift Apart. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο review, video review, video gameplay 15 λεπτών, live stream 2 ώρων. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, είναι το καλύτερο παιχνίδι του PlayStation 5. Είναι ίσως το πρώτο πραγματικά next gen από θέμα τεχνολογίας, χρήση του SSD, γραφικών κτλ. Που έχω δει εγώ μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ένα απολαυστικό, καταπληκτικό action platformer, πιστό στην παράδοση της σειράς και ίσως και το καλύτερο της σειράς αυτής. Insomniac εγγύηση. Όσοι έχετε παίξει τα παλιά και ξέρετε και σας και γουστάρετε, άφοβα. Όσοι δεν τα ξέρετε, action platformers με πολύ έντονο shooting, ήπια βία, cartoon violence δηλαδή, έχει, έτσι δεν είναι, 7+ είναι το πέγγι του. Αριστούργημα είναι. Εγώ ξετρελάθηκα, τα είπαμε πολλές φορές. Αν υπήρχαν PSP θα ήταν ο λόγος να αγοράσετε, αν υπήρχαν. Έτσι. Αυτά. Μετά είχαμε το Necromanda Hired Gun που έγραψε ο Νικόλας. Αποφασίσαμε, Necromanda. Εγώ το είδα τραπεζούντα Hired Gun. Σαμσούντα. Ναι. Σαμσούντα. Αλφα, double A, Doom, λέει ο Νικόλας. Ναι, double A, κάπως στο Doom προσπαθήσαν να το πάνε. Από μικρή ομάδα, αν πάτε με συγκρατημένες προσδοκίες, δεν είναι. Είναι και μισή τιμή το δώσανε ουσιαστικά εξ αρχής και πολύ σωστά βασικά. Είναι ένα διασκεδαστικό double A shooter. Αν το πλησιάσει κάποιος έχοντας συγκρατημένες προσδοκίες, το τι να περιμένει. Έχει θεματάκια στην AI, στην αίσθηση των όπλων σε σημεία, αλλά παίζεται ευχάριστα, εν πάση περιπτώσει. Είναι από αυτή την κατηγορία των παιχνιδιών που γενικά σπανίζουν πλέον, έτσι, τα double A. Ναι. Συνήθως βλέπουμε από παντού να προσπαθούν να βγάλουν τα μεγαθύρια, πετυχαίνουν. Είναι καλό να υπάρχουν και αυτές οι εναλλακτικές της β' κατηγορίας, έτσι. Έχουν και αυτά θέση και ρόλο ύπαρξης. Και έχουμε και μπόλικα τέτοια στη λίστα με τις νέες κυκλοφορίες. Δεν ξέρω αν θέλει ο Οδυσσέας να προσθέσει κάτι σε αυτά τα δύο, στο Necromanda και στο Ratchet. Όχι, τα review έχω διαβάσει, τα video review έχω δει, το live που έκανα στο απόγευμα νωρίτερα έχω δει. Mass Effect παίζεις? PS5 δεν έχω. Το πάει το τέλειο στο Mass Effect. Α, πάει τέλειο. Στο Andromeda. Άλλαξα γαλαξία. Το πάει σε ρία, όλα. Στο Andromeda. Ταξιδεύει σε μακρινούς γαλαξίες ο Οδυσσέας. Ωραία. Λοιπόν, αυτά ήταν 2 reviews της εβδομάδας. Να υπενθυμίσω βεβαίως ότι είχαμε και ένα πολύ ωραίο άρθρο, το τρίτο μέρος από τον Αλέξανδρο Μιχαλητσιάνο για τα headsets, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα άρθρα κατά την άποψή μου. Είναι 3 πλέον, ένα με ακουστικά έως 60 ευρώ, ένα με ακουστικά έως 100 ευρώ και τώρα πιο high-end καταστάσεις, μέση κατηγορία προς high είναι αυτή ουσιαστικά, έως 200 ευρώ. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αυτό το αφιέρωμα που έχει ετοιμάσει ο Αλέξανδρος, για να σας καλύψει δηλαδή, αν θέλετε να, αν ψάχνετε να αγοράσετε headset από φτηνά φτηνά, πάντα καλά όμως, όχι
no name να το πω έτσι, αλλά επώνυμες προτάσεις μέχρι έτσι, κάποια που είναι 200 ευρώ και αξίζουν. Συνέ είχαμε από τον Νικόλα βεβαίως. Αυτά από ύλη. Τώρα είμαστε σε φάση 3. Θα ξεκινήσουμε πάλι, έχουμε πολλά παιχνίδια έχουν παραλάβει, αλλά πάνε για πιο μετά. Να δούμε τις κυκλοφορίες και θα φτάσουμε στο Elden Ring. Υπομονή. Λοιπόν, γιατί είναι πολλά αυτή την εβδομάδα. Είναι πλούσια εβδομάδα, έχει πολλές κυκλοφορίες. Παραδόξως. Και καινούργια παιχνίδια και αναβαθμίσεις και remakes. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, Chivalry 2, online μεσαιωνική μάχη μελή σε πρώτο πρόσωπο. Σε στυλ For Honor, αλλά σε πρώτο πρόσωπο, σε στυλ Mountain Blade, έτσι Νικόλα, σωστά. Αλλά πολύ πιο γρήγορη δράση σε σχέση με το For Honor, το Chivalry. Ναι. Και είναι μόνο online. Ναι, ναι, μόνο online. Έχουμε κωδικό γι' αυτό, παιδιά. Έχει έρθει, βέβαια, τώρα είπαμε παγώνουν λίγο τα reviews λόγω E3, αλλά έχει έρθει, θα το δούμε και θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες. Το Green Hell, ένα παιχνίδι για το οποίο είχα μιλήσει παλιότερα, τελικά δεν έγινε ποτέ review δυστυχώς. Ένα survival ενδιαφέρον παιχνίδι, βγαίνει σε κονσόλες αυτή την εβδομάδα. Από Πολωνούς νομίζω ότι developers, αν θυμάμαι καλά, είναι αυτό. Μετά έχουμε το No More Heroes και No More Heroes 2 του Wii, παιχνίδια που έρχονται στον υπολογιστή, σε PC. Επαναλαμβάνω ότι αυτή για πολλωστή φορά τα παιχνίδια που λέω εδώ δεν είναι όλες οι κυκλοφορίες της εβδομάδας, είναι αυτά που έχω διαλέξει. Όλα τα παιχνίδια που βγαίνουν θα τα βρείτε στο άρθρο του Vidcast. Μετά, Phantasy Star Online 2 New Genesis Οδυσσέα. Αυτό το... Όχι, αγαπητέ μου. Όχι, Όχι. Όχι, αγαπητέ μου. Αυτό έχει κυκλοφορήσει καιρό στην Ιαπωνία και έρχεται στην Δύση ως exclusive του Xbox. Mm-hmm. Έτσι. Δεν ξέρω αν είναι στο Game Pass, δεν το έχω υπόψη μου αυτό, αλλά πάντως κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα. Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω για τη συγκεκριμένη έκδοση, αλλά το online, το Phantasy Star το κατεβάζει δωρεάν. Α, οκ. Okay. Είναι free to play, ναι, δηλαδή είναι φάση. Είναι τέτοιας φιλοσοφίας. Α, okay. Για καλό ή για κακό. Ναι, το δοκίμασα. Δηλαδή εγώ το κατέβασα με το Xbox και το δοκίμασα. Mm-hmm. Αλλά... ξεφεύγει πολύ από αυτό που θυμόμουν στο Dreamcast και δεν μου άφησε πολύ καλή εντύπωση, να σου πω την αλήθεια. Μάλιστα. Okay. Mm. Ένα άλλο από Ιαπωνία όμως που του έχει αφήσει καλή εντύπωση είναι το Final Fantasy 7. Αυτή την εβδομάδα, την Πέμπτη για την ακρίβεια, εγώ Πέμπτη πρωί-πρωί το έκανα, πήρε το δωρεάν update και αλλάζει, αναβαθμίζεται σε Intergrade, έτσι λέγεται, το Final Fantasy 7 Remake. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά γιατί και εμείς είχαμε μπερδευτεί λιγάκι. Αν το έχετε σε δισκάκι ή σε ψηφιακή μορφή αγορασμένο το Final Fantasy VII Remake σε PS4, η έκδοση αναβαθμίζεται αυτή δωρεάν στην έκδοση του PS5. Γίνεται Intergrade. Αν έχετε του PS Plus την έκδοση που δόθηκε πριν από δύο μήνες νομίζω. Ναι, περίπου. Δεν παίρνει τη δωρεάν αναβάθμιση σε PS5. Μόνο η αγορασμένη έκδοση, η ψηφιακή ή σε δισκάκι. Και τέλος, το DLC με την Yuffie είναι επιπληρωμή και διατίθεται μόνο στην έκδοση του PS5. Δεν μπορείτε να το παίξετε στο PS4. Mm-hmm. Αυτό. Λοιπόν, ωραία. Ναι, δεν το ξεκίνησα καθόλου, το κατέβασα όμως, το ετοίμασα. Λειτουργεί το σύστημα δηλαδή, θέλω να πω. Μπήκε το δισκάκι μέσα, μου βγάλε επιλογή. Είναι λίγο κρυμμένη βέβαια η επιλογή. Γιατί με το που βάλα το δισκάκι ξεκίνησε να κάνει install του PS4. Σταμάτησα και μετά από ένα-δύο μενού μέσα στην καρτέλα του παιχνιδιού, στο store, έτσι, σε αυτή την καρτέλα που βγάζει όταν στο PS5, ξέρει ο Νικόλας, που βγάζει του παιχνιδιού, μου βγάζε για να το πληρώσω 79,99. Αλλά έπρεπε να πας σε ένα ακόμα υπομενού, αυτό το λέω γιατί θα την πατήσουν πολύ, σε ένα δεύτερο υπομενού που γράφει αναβάθμιση προς το PS5, που δεν φαίνεται. Και εκεί μετά σου λέει κατέβασε την έκδοση και την GBI του PS5. Αλλά πρέπει να έχεις το δισκάκι πάντα μέσα. Του PS4 το δισκάκι. Mm. Πάντα μέσα. Λοιπόν, άλλη επανακυκλοφορία είναι η Master Collection της σειράς Ninja Gaiden. Με τα τρία πρώτα Ninja Gaiden. Και αυτή την έχουμε παραλάβει και γι' αυτό ετοιμάζεται review. Θα δημοσιευθεί την επόμενη εβδομάδα. Ratchet & Clank Rift Apart, είπαμε, 11 Ιουνίου διαθέσιμο.
Guilty Gear Strive, ο Αποστόλης έχει το review, το έχει αναλάβει, επίσης έχει έρθει ο κωδικός, το δουλεύει, θα δημοσιευτεί την επόμενη εβδομάδα. Στο preview που είχε κάνει ο Αποστόλης, είχε πει ότι ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό one-on-one 2D fighter. Μένουμε να δούμε τώρα η τελική έκδοση πώς είναι. Και τέλος έχουμε ακόμα μια αναβάθμιση, στις 11 του μήνα διαθέσιμη το Jedi Fallen Order στο PS5, για να βαθμίζεται. Το οποίο εγώ το είχα δει στο PS5 με το patch που είχαν βγάλει για τα 60 frames. Ήδη είχε βελτιωθεί πάρα πολύ. Θέλω να δω τώρα τι γίνεται, που γίνεται ουσιαστικά PS5. Να δω πόσο πιο πάνω πάει. Και Game Builder Garage ουσιαστικά είναι το Dreams ή το Little Big Planet της Nintendo. Μπορείς να το πεις όπως θέλεις. Είναι ένα εργαλείο, ένα software για να φτιάχνεις παιχνίδια. Εργαλεία από developers της Nintendo φτιαγμένα. Και αυτά, υπάρχει και το We Are Football, ένα manager που μετά από χρόνια βγαίνει και κοιτάει. Ναι, Νικόλα. Δεν ξέρω, είναι κάποια είδη συγκεκριμένα. Είναι λίγο θράσος βασικά να προσπαθείς να πας απέναντί τους. Είναι τόσο εδρεωμένο το football manager που. Μακάρι, μακάρι να πάει καλά, έτσι κι αλλιώς δεν το ξέρω. Αυτό είναι ασχολούμαι. Αυτά απλά είναι από αυτά τα παιχνίδια. Θυμάμαι παλιότερα που υπήρχε κόντρα Championship Manager με Football Manager. Βασικά. Ναι, αλλά το Championship Manager ήταν από τους ανθρώπους του Football Manager που φύγανε και φτιάξανε. Είχε πάει στη Sega που είχε πάει. Ναι, Sega, Sega, ναι, ναι. Πού ήταν αρχικά το Championship Manager? Είχε μείνει πίσω στον παραγωγό, αλλά δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο παραγωγός αρχικός, και το κρατήσαν σαν ένα όνομα. Ναι. Και απλά μπήκε νέο στούντιο για να το αναπτύξει. Δεν συγκρινόταν μετά. Ναι, ναι, ναι. Και η EA είχε προσπαθήσει με FIFA Manager. Ναι. Και η Konami είχε προσπαθήσει με Pro Manager. Καλά, αυτό το χειρότερο όλων πρέπει να ήταν. Δεν γίνεται. Ναι, ναι. Παίζει μόνο το football. Είναι όπως και τα FIFA βασικά και τα Pro. Ποιος να βγει τρίτος να βγάλει ποδοσφαιράκι έτσι ναι, που να πάει. Κάποτε είχαμε τα δει στις football. Θα θυμάσαι. Ναι, τα οποία όμως. Ναι. Ναι. Ή ποιος έβγαζε να βγάλει απέναντι από το NBA 2K ας πούμε. Ναι. Είναι κάποια εντελώς εδρεωμένα έτσι που δεν χωράνε. Να δούμε βέβαια, να δούμε. Εντάξει, δεν θα μπορεί να κάνει καμία έκπληξη. Ναι, μήπως κάνει καμία έκπληξη. Λοιπόν, αυτές οι κυκλοφορίες της εβδομάδας, αυτά τα reviews της εβδομάδας και η ύλη που δημοσιεύτηκε στο Game Over.gr, παιδιά. Περισσότερα, έτσι, www.gameover.gr. Έχουμε τις ειδήσεις μας, τα άρθρα μας, τα reviews, όλα θα τα βρείτε. Και επίσης τη λίστα με όλες τις κυκλοφορίες και indies παιχνίδια και περισσότερα από αυτά που είπαμε τώρα, που έγιναν διαθέσιμα αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή, από τις 7 Ιουνίου μέχρι τις 11-12, δηλαδή μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Και πάμε στα της επικαιρότητας που συμπυκνώνεται στο Summer Game Fest που ήταν καλό, είχε και πολύ σκουπιδάκι μέσα αλλά είχε ωραία πράγματα. Πείτε εσείς. Είχε καλή ροή. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Εγώ δεν θυμάμαι καν τι έδειξε, μόνο το τελευταίο θυμάμαι. Από εκεί πέρα το χάος. Αλήθεια. Δεν. Εντάξει, ξεκίνησε ωραία με το Wonderlands, έτσι, που είναι το spin-off στα Borderlands, που εγώ τα αγαπάω πάρα πολύ τα παιχνίδια αυτά. Και είναι με την, με την Tiny Tina. Αρχή ήταν. Ναι. Κάνουνε κάτι άλλο, εντάξει. Ενδιαφέρον ήταν. Από όλα αυτά που δείξαν, γενικά μου αρέσαν. Δείξαν αρκετό παιχνίδι, δεν δείξαν κάτι φοβερό, αλλά περνούσε ευχάριστα γιατί δείχνανε συμπαθητικά πραγματά και εμένα μάζεσε. Πέραν του Elden Ring, θα φτάσουμε σε αυτό, έτσι. Μ' άρεσε πολύ που είδα το Salt and Sacrifice, που είναι από τη Ska Studio που είχε βγάλει το Salt and Sanctuary. Α, βγαίνει sequel. Ναι, ναι, το ανακοινώσανε, δείξανε gameplay trailer, που ήταν πριν δείξει την εταιρεία, το βλέπεις και λες δεν μπορεί, αυτό είναι από αυτή την εταιρεία. Είναι εντελώς ίδια τεχνοτροπία στα γραφικά και το στυλ. Και ένα ανδρόγυνο είναι αυτοί που το φτιάχνουν, ένα ζευγάρι βασικά, και έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά στα παιχνίδια τους γενικά. Και ήταν ένα από τα πρώτα του D-platform που προσπαθούσε να μεταφέρει τα Soulsborne παιχνίδια. Τα Dark Souls τότε, ούτε Soulsborne δεν τα λέγαμε τότε καν. Προσπάθησε η επιχείρηση να μεταφέρει τα Dark Souls σε δύο διαστάσεις και τα κατάφερε πολύ καλά. Υπάρχει και review στη σελίδα, αν θέλετε να το διαβάσετε, το είχα κάνει. Και ναι, για να μην μακρηγορώ
χάρηκα πολύ που είδα μετά από 5 χρόνια πόσο που είχε βγει το Salt and Sanctuary ότι είναι ακόμα ενεργή αυτή η ομάδα και ότι βγάζει ένα sequel στο έτσι πολύ ωραίο παιχνίδι τους. Αυτό γίνεται συνεργασία με τη Sony, έτσι, είναι exclusive. Νομίζω, ναι, ναι. Θα σημειώσει. Είναι αυτό που παρουσίασε ο Yoshida. Ναι, 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 στη Sony. Έτσι το δείξαν τουλάχιστον. PS4, ναι. PS5 έγραφε στο τέλος του τρέιλερ. Ναι, έχει επιβεβαιωθεί για PS4, PS5, αλλά χωρίς, αφήνοντας hint μάλλον ότι ενδεχομένως να ανακοινωθούν και σε άλλες πλατφόρμες, διαβάζω. Α, μπορεί να είναι αυτά τα timed exclusives. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Και βέβαια το... Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό το παιχνίδι. Και βέβαια το Elden Ring, εγώ δεν περίμενα. Καλά είπατε, είχε δείξει hints και τέτοιο κύλι, αλλά μου έλειψε βασικά να τελειώνει μια παρουσίαση συνέντευξη τύπου οτιδήποτε, όπως να το πούμε, και να είναι μια πραγματικά δυνατή είδηση στο τέλος. Ναι. Εγώ δεν είχα χαμπάρει, δεν είχα πάρει χαμπάρει ότι θα κάνουμε κάλυψη το μεταξύ, γιατί του Κίλι λέμε, ξέρω εγώ, δεν του είχαμε δώσει πολύ βάση και λέω δεν θα κάνουμε. Ήταν τίποτα. Λίγο γιόλο η φάση, να σου πω την αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Και βλέπω το live, το αφήνω στην άκρη να παίζει γιατί είχα μια δουλίτσα εκεί πέρα και περνούσε. Και σε κάποια φάση βλέπω το chat να ταράζεται, να γράφουν κάτι πράγματα. Τι γίνεται, ρε φίλε. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Κάτι συμβαίνει εδώ. Λοιπόν, ωραίο τρέλερ. Και εκεί είναι εκεί να λέει μεγάλη τιμή που το χτίσε και αυτό ωραία δηλαδή. Ναι, χάρηκε κιόλας αυτός, έτσι. Φαινόταν ότι ήταν περήφανος για την επιτυχία αυτή να έχει αυτό το τρέλερ. Ναι, εντάξει. Θα έπρεπε, δηλαδή κατάφερε και έφερε δυνατή ανακοίνωση. Σχεδόν η ανακοίνωση του Elden Ring. Πριν ένα CGI βίντεο είχαμε. Είναι πολύ σημαντικό που το έδειξε σε δικιά του εκδήλωση. Και εγώ γενικά βλέπω πολύ θετικά την όλη την προσπάθεια του Jeff Keighley. Εντάξει, έχει και αυτά με... ίσως κάποια αρνητικά, αλλά γενικά ό,τι κάνει καλά, εντάξει, ναι. Είναι χαρά του gaming πολλές φορές. Εν πάση περιπτώσει, το Elden Ring, εγώ να σας πω, ενθουσιάστηκα. Δεν ξέρω αν είναι το hype της From Software ή όχι, αλλά εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά που είδα σαν μία πρώτη εικόνα του παιχνιδιού τους, έτσι. Ναι. Τώρα, πώς να μην ενθουσιαστείς. Ναι. Δεν ξέρω τι περιμένει ο καθένας, αλλά το DNA είναι εκεί, φάνηκε δηλαδή. Ναι. Εμένα με εντυπωσίασε περισσότερο από όλα, Νικόλα, η κλίμακα, ρε φίλε. Τα λέγαμε και πιο πριν. Η κλίμακα, αυτό το open world που λένε, δεν ξέρω πώς θα είναι όταν πιάσουμε χειριστήριο να το δούμε, αλλά και μόνο που βλέπεις αυτή την κλίμακα, με αυτό το εικαστικό, που το εικαστικό το έχουν πάει αλλού πλέον, έτσι. Δηλαδή, φέρνει σε Dark Souls, ok, ναι, δεν το κρύβανε από την αρχή ότι θα είναι Dark Fantasy πάλι, αλλά το έχουν πάει το εικαστικό σε άλλο επίπεδο. Είναι κάποια σκηνικά, κάποια landscapes, ας πούμε, το οποίο εντάξει, λες. Φέρτο. Και βλέπεις, ναι, παρουσίες από bosses και τέτοια πάλι, αλλού για αλλού, ξέρω. Ναι. Ναι. Τώρα και, βέβαια... να μην ξεχνάμε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι θα πρέπει να τρέχει και σε Xbox One, έτσι. Ναι. Θα πρέπει να τρέχει και εκεί, δηλαδή, μην έχουμε τίποτα... Να μην το ξεχνάμε, δηλαδή, αυτό. Εγώ δεν χαλιέμαι κάτι τέτοια, δεν με πειράζουν αυτά. Απλά το λέω για την γενικότερη συζήτηση που θα ξεκινήσει. Ναι, ναι. Ναι. Είναι παρόμοιο. Αλλά... Τα Dark Souls, Sekiro παραμένουν πολύ όμορφα παιχνίδια και εικαστικά και τεχνικά για μένα, επομένως. Τις αναβαθμίσεις θα τις πάρουν εκεί που πρέπει και τις frames και στα textures, οπότε τίποτα. Το καλύτερο απ' όλα, πέρα από το ότι δείξανε gameplay, είναι ότι δείξανε ημερομηνία κυκλοφορία. Ναι, 22 Γενάρη. Οπότε πλέον η κυκλοφορία είναι ξεκάθαρη. Ναι. Εκτός κι αν συμβεί κανένα πρόβλημα, φάει κανένα delay, αν και δεν νομίζω, γιατί είναι πολλά χρόνια στην ανάπτυξη. Δηλαδή, για να βγάλουν ημερομηνία αυτή, πρέπει να είναι σχεδόν βέβαιη που πάει το πράγμα. Να έχουν δηλαδή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πια. Να είναι, θέλω να πω ότι είναι εσωτερικά πρέπει να είναι ξεκάθαρο που βρίσκονται. Γιατί ξέρετε, οι Ιάπωνες είναι λίγο κολλημένοι με αυτά, ξέρετε, με τα. Είναι μηχανή. Χωρίς να αποκλείεται βεβαίως κάτι, γιατί η φάση με την πανδημία δεν έχει τελειώσει παγκοσμίως. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση, αλλά ναι, υφίσταται ακόμα τεράστιο πρόβλημα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι για να βγήκαν να είπαν ότι είναι 21 Γενάρη, εγώ την προηγούμενη εβδομάδα βλέπετε αυτό που είχα μάθει σαν πληροφορία, που είπα στο webcast, το είχα πει, πότε το είπα. Ότι μεταξύ Νοεμβρίου και Φεβρουαρίου θα βγει. Στο webcast. Ναι. Τελικά αυτός που μου το είχε πει κάτι ήξερε.
Inside info. Να και τα inside. Ναι, θα φτιάξω και Twitter τώρα. Έχω βέβαια, έτσι, αλλά το χρησιμοποιώ. Θα ξέρω να το ενεργοποιήσω για να δημιουργήσω κοινότητα, followers να με προσκυνούν. Α, ξεκινήσει με το Ragnarok, πότε θα βγει. Ξέρω ήδη. Αλλά θα σας πω στο... Κάντε follow στο Twitter να σας πω. Αν θέλετε να μάθετε. Και για το Gran Turismo 7 ξέρω να σας πω. Και για το Halo Opa. Infinite ξέρω πολλά. Follow σας, subscribe. Και το Half-Life 3. Όλα. Και γι' αυτό ξέρω, ναι. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Παιδιά θα πάντως το κάνω... ξεκίνησε, ναι, με το δεξί Y3. Έστω και μόνο αν πάρουμε το Elden Ring, ξεκίνησε, ναι, με το δεξί. Ναι. Εγώ γενικά για τη φετινή E3, βάσει των προγραμμάτων που έχω δει, έχω κρατήσει την μπάλα πάρα πολύ χαμηλά. Πάρα πολύ χαμηλά, ίσως από τις χειρότερες χρονιές μου φαίνεται ότι θα είναι. Το ότι ξεκίνησε καλά, το ότι το event του Kili ήταν γενικά και ωραία ροή και καλά παιχνίδια και αδιάφορα για μένα παιχνίδια, αλλά γενικά ήταν μια παρουσίαση με καλή ροή. Καλή ροή, δηλαδή δεν είναι κουρασμένος. Δηλαδή μπορεί να έλεγες τι παιχνίδι είναι αυτό που μας δείχνει τώρα, αλλά γενικά είχε μια καλή ροή. Ναι, ναι, ναι. Ήταν όντως ξεκίνημα με το δεξί, αλλά γενικότερα για την E3 εγώ έχω την μπάλα πολύ κάτω. Πολύ κάτω, δηλαδή βάσει όσων έχουν πει μέχρι στιγμής, έτσι. Με την εξαίρεση ότι έχω ελπίδες για πολλά πράγματα από τη Microsoft. Μακάρι, ναι, μακάρι. Ναι. Μακάρι. Και εγώ περιμένω, έχω μια ανησυχία. Μην είμαστε πάλι με τα CGI trailers κτλ. Αλλά ταυτόχρονα ελπίζω ότι. Βασικά ελπίζω ότι και οι ίδιοι θα γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να πάει άλλη μια χρονιά δείχνοντας απλά CGI και ναι, λογότυπα. Δεν γίνεται. Γιατί, okay, υπήρξε αντίδραση πέρσι. Έτσι δεν ήταν ότι τα βλέπαμε και το κοινό γενικά από κάτω έλεγε ναι, πάμε και τέτοια. Ωραία ήταν η ανακοίνωση το τι, σε τι εργάζεται κάθε στούντιο, αλλά παράλληλα υπήρχε και το OK, γιατί CGI πάλι. Επομένως να το πάνε άλλη μια χρονιά έτσι. Όχι, δεν νομίζω, Νικόλα, να πάμε CGI. Ναι. Δεν νομίζω. Πάνε λοιπόν, μια μισή ώρα που λένε θα κρατήσει, οπότε ελπίζω όχι, να είναι ουσιαστική. Θα είναι και Bethesda πράγματα, δηλαδή θα... Ναι, ναι, ναι. Τα CGI... Δεν τα λέω για τα παιχνίδια της Bethesda, για Starfield και Elder Scrolls. Εκεί μπορεί να δούμε πάλι CGI, αλλά γενικότερα τα άλλα projects από τα studio της Microsoft δεν νομίζω να είναι CGI. Θα... Τέλος πάντων, θα δείξει, θα φανεί. Θα σταθεί πάρα πολύ στη συνεργασία με την Bethesda. Ναι. Ναι. Ίσως επιβεβαιωθούν και όλα αυτά που ακούγονται τόσο καιρό σχετικά με τις αποκλειστικότητες ή δηλαδή να ξεκαθαρίσει, ναι, το τοπίο. Ναι. Και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα δώσει ένα update για τους τίτλους που έχει ήδη ανακοινώσει, τουλάχιστον. Ναι, ναι. Όχι για καινούριους, για τους ίδιους που έχει ανακοινώσει. Ναι, ναι. Σε τι στάδιο development βρίσκονται και ίσως δώσει και ημερομηνίες πλέον, έτσι. Ναι, mm-hmm, λογικά θα πρέπει. Το Starfield θεωρώ, το έχω αρκετά σίγουρο ότι θα δείξουν gameplay πάντως. Γενικά το προωθούν πολύ και στην εικόνα που έχουν βγάλει για τη συνέντευξη τύπου. Επικρατεί το Halo που θα δείξουν προφανώς gameplay, αλλά και το Starfield. Αυτά τα δύο είναι δηλαδή τα. Θα τα κάνουν crossover σε πρώτο πλάνο. Λες έτσι. Ναι, όχι, όχι, όχι. Πριν βγει καν το Starfield, crossover. Crossover event. Master Chief in Starfield. Έτσι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, θα το κρατήσουμε εδώ γιατί. Ναι, θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Σημαντικό, παιδιά, αυτό. Θα είμαστε live. Τουλάχιστον στη Ubisoft, στη Microsoft και στη Nintendo. Τουλάχιστον σε αυτές τις τρεις. Σάββατο βράδυ στις 10, Κυριακή βράδυ στις 8, λίγο πριν τις 10, λίγο πριν τις 8 και Τρίτη γύρω, λίγο πριν τις 7 το απόγευμα. Όμως, αναλόγως θα ψάξουμε να δούμε περίπου τι ετοιμάζουν και οι υπόλοιποι, Square, Capcom κλπ. Και αν δούμε ότι είναι μεγάλες παρουσιάσεις που αξίζει, θα κάνουμε και εκεί live σχολιασμό. Οπότε έχουμε πολλά να πούμε το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Και θα έχουμε και webcast γιατί υπάρχει μια ανάπαυλα εκεί τη Δευτέρα. Δευτέρα το βράδυ ένα webcast με ένα recap, μια έτσι ανασκόπηση τι έχουμε δει Σάββατο και Κυριακή. Ναι. Θα μας δείτε πολλές φορές, θα μας βαρεθείτε αυτές τις μέρες. Οπότε σταματάμε εδώ. Περισσότερα www.gameover.gr και πήγε 12.30 μια παρά η ώρα. Δύσκολη μέρα η σημερινή. Οδυσσέας Γιαννιώτης, Νικόλας Μαρκόγλου και Γιώργος Καλήφας. Και καλό σου κου. Εδώ θα είμαστε βέβαια. Εδώ θα τα βλέπουμε. Γεια σας.
Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, εμβόλυμο βίντεο. Επειδή με τον πανικό που έγινε το προηγούμενο βράδυ, το βράδυ της Πέμπτης, με τα streams, με τα live κτλ., ξεχάστηκα και δεν κάναμε την κλήρωση για το διαγωνισμό, για το DualShock 4 που έχω εδώ και το παιχνίδι. Αυτά εδώ τα δύο. Εμβόλυμο βίντεο. Λοιπόν, κάνω τώρα όπως είμαστε μια κλήρωση. Ζητώ συγγνώμη για αυτό το πράγμα τώρα, αλλά εντάξει, σφαγή έγινε. Λοιπόν, έχει 81 σχόλια στο άρθρο που σας είχα πει να αφήσετε σχόλιο για τη συμμετοχή. Οπότε τώρα έχω βάλει 81 νούμερα εδώ στο randomizer. Πατάω το generate για να μας βγάλει ένα νούμερο. Το 4. Λοιπόν, το σχόλιο από παλιότερο προς νεότερο, που είναι το νούμερο 4, το τέταρτο σχόλιο δηλαδή, κερδίζει το Fast and Furious και το DualShock 4 αυτό εδώ. Λοιπόν, όποιος φίλος ή φίλη δει το όνομά του να τρέχει από κάτω τώρα, το username βασικά, έτσι, που έχει κάνει στο σχόλιο, μου στέλνει ένα μήνυμα είτε στο admin at game over ένα mail, είτε στο Discord, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου, μου στείλει ένα μήνυμα εκεί, να το πω τη διαδικασία, για να μου δώσει τα στοιχεία του και την επόμενη εβδομάδα, από Τετάρτη και μετά όμως παιδιά, γιατί γίνεται χαμός με την E3, θα του στείλω με courier τα δωράκια στο σπίτι του, πάντα με χρέωση παραλήπτη, πάντα με χρέωση παραλήπτη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Θα μας δείτε πολλές φορές τα επόμενα 24 ώρα, θα βαρείτε να βλέπετε τις μούρες μας. Έχουμε πάρα πολλά προγραμματίσει για την E3. Θα τα πούμε στο Game Over GR και στα δύο κανάλια μας. Βασικά τα live στο κίτρινο κανάλι, τα live, οι live σχολιασμοί. Bye.